πρόσωπα που επιχείρησε, δεν ξέρω πόσο καλά τα κατάφερε, να πείσει τον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η καλύτερη λύση. Όταν ήταν αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι, είσαστε εκπρόσωπος τότε. Και ναι, το πολεμήσατε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, σε όλα τα επίπεδα για να μας πείσετε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έχουν πάει καλύτερα, αλήθεια, Υπουργέ? Δηλαδή, αν καθίστε με την ησυχία σας μόνο σας κάποια στιγμή και τα βάλετε κάτω και πείτε, ρε παιδιά, για να δω τι κάναμε με αυτά που λέγαμε και με αυτά που κάναμε στο τέλος, και βάλετε μια γραμμή, έχετε θετικό πρόσημο, αλήθεια, και με βάση την ιδεολογική σας κατεύθυνση πάντα? Νομίζω ότι η απάντηση έχει πάρα πολλές πλευρές. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κανείς να απαντήσει κρίνοντας σε τι. Σε σχέση με αυτό το οποίο προσδοκούσαμε και επιθυμούσαμε πριν τον Ιανουάριο του 2015 ή σε σχέση με αυτό το οποίο από τη στιγμή που αναλάβαμε επιχειρήσαμε να το κάνουμε πράξη και μέσα από την πολύμενη τότε και θα έλεγε κανείς ακραία, μια και είμαστε στην εκπομπή ακραίος, ακραία διαπραγμάτευση, οδήγησε στον επώδυνο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015 και μετά στις εκλογές. Άρα, με ποια αφετηρία το κρίνει κανείς? Οι εκλογές γίνανε πάντως, αν μιλάγαμε, γιατί είχατε και το πρόβλημα με τους δικούς σας. Δηλαδή, Λαφαζάνης και τα λοιπά, οι οποίοι και φύγανε. Δεν μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση. Μοιραία θα έπρεπε να πάτε σε εκλογές τότε. Γιατί δεν είχατε, θέλω να πω, δεν το κάνατε μόνο για να αλλάξετε πολιτική και να την εγκρίνει ο ελληνικός λαός που ακούω συχνά-πυκνά, που μπορεί να είναι και αυτό ένα στοιχείο. Όχι, αλλά αυτό όμως είναι αντικειμενικό. Ναι, όχι, αυτό συνέβη. Ο ελληνικός λαός ψήφισε. Βεβαίως, αλλά όμως. Και ήταν η δημοκρατική νομιμοποίηση για να συνεχίσουμε. Προφανώς δεν είχαμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας να συνεχίσουμε αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές. Και αυτό έγινε για πρώτη φορά. Φύγανε και κόσμος τότε από ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν τόσοι βουλευτές. Ναι, αλλά κάποιος που θα γράψει την ιστορία μετά από κάποια χρόνια θα πει ότι η τότε κυβέρνηση είχε το θάρρος να θέσει σε δοκιμασία το περιεχόμενο ενός συμβιβασμού που από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό, αλλά επιβλήθη να είναι αυτό που ήταν. Κύριε Υπουργέ, εγώ να το δεχτώ αυτό, αλλά όμως είστε βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε τότε ότι πάμε σε ένα μνημόνιο σκληρό με αυτές τις μειώσεις, με αυτά τα... Εσείς ο ίδιος τα έχετε πει, έχω εδώ δηλώσεις σας κατά καιρούς που έχετε κάνει. Με δηλώσεις υπουργών όπως ο κύριος Τσακαλώτος που μιλάει ότι θα υποστεί ο ελληνικός λαός τις συνέπειες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Ήξερε ο κόσμος πράγματι εκείνο το Σεπτέμβρη του 2015 ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα? Γιατί είχατε οπωσδήποτε τη δυναμική, είχατε εκλεγεί μόλις πριν από 8 μήνες. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, πριν από 8 μήνες υπήρχε μια δυναμική στο κόμμα σας. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Γιατί νομίζετε ότι ο κόσμος σας ψήφισε επειδή ήξερε ότι θα εφαρμόσετε αυτά τα μνημόνια? Και δεν σας ψήφισε ότι θα κάνετε κάτι άλλο? Κανείς θα πρέπει να κρίνει αυτή την επιλογή σε σχέση με το τι άλλη δυνατότητα είχε. Και νομίζω ότι η άλλη επιλογή ήταν μια επιλογή τυφλής ρήξης, η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες περιπέτειες στη χώρα και σε μια βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ακόμη, αν θέλετε, μεγαλύτερη από αυτήν που είχε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια ή και που έχει υποστεί και τις μετέπειτα μέρες. Αλλά όμως δεν είχατε πει αυτό εσείς. Και με απρόβλεπτες συνέπειες. Είχατε πει. Όχι, είχατε αυτό είπαμε, ναι, και γι' αυτό κάναμε και τις εκλογές για να κριθούμε στη βάση αυτής της εκτίμησης. Αλλά είχατε πει τότε, αν θυμάστε, είχατε μιλήσει για το παράλληλο πρόγραμμα. Το θυμάστε αυτή την. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν προεκλογική σας, έτσι, το προεκλογικό σας πλαίσιο. Ότι εμείς, ναι, μεν σας προτείνουμε αυτή τη λύση, την οποία όπως είπατε, αλλά ρε παιδιά, έχουμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα και δεν υποστηρίζετε τις συνέπειες. Όμως. Είχαμε πει το εξής. Τι ένιωσε ο ελληνικός λαός? Μην πείτε ότι δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Θα απαντήσουμε και σε αυτό. Το παράλληλο πρόγραμμα. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν μια προσπάθεια να εφαρμοστούν πράγματα που μπορούσαν να ξεφύγουν από την μέγενη αυτής της φικτής συμφωνίας και ταυτόχρονα ήταν πολιτικές οι οποίες θα επιχειρούσαν και επιχειρούν να ελιάνουν τις επιπτώσεις από μια πολιτική η οποία έχουμε πει σε όλους τους τόνους και παρά τις προσπάθειες του κυρίου Ρέγκλιν δεν είναι δικιά μας.
Και αυτό να το κρατήσουμε λίγο. Γιατί δεν είναι η είδηση των ημερών είναι αυτά τα οποία είπε προχθές ο κύριος Ρέγκλιν. Ο οποίος, προσέξτε, δεν έκανε κριτική. Δεν έκανε κριτική, θα σας πω τι εννοώ. Δεν έκανε κριτική. Δεν έκανε κριτική. Για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, γιατί λέει ως προς αυτό είμαστε πάνω κάτω ικανοποιημένοι, ναι, ναι, κινείται εντός των στόχων. Ναι. Έκανε κριτική διότι αυτή η κυβέρνηση δεν ασπάζεται, προφανώς σε τη διαστολή με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα, την αντίληψη και την λογική των μνημονίων. Τι να κάνετε, και επαναλαμβάνω ότι το πρώτο βήμα για να την αμφισβητήσεις αυτή την πολιτική είναι να μην την υιοθετήσεις. Μισό λεπτό. Και η μεγαλύτερη ήττα, κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι. Για μια πολιτική δύναμη είναι να υιοθετεί τις απόψεις και την ιδεολογία του αντιπάλου της. Ο κύριος Ρέγκλιν, λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, δεν στέκεται ως τεχνοκράτης, θέλει να κάνει πολιτική. Επιχειρούν γιατί να ομογενοποιήσουν. Πολιτική δεν είναι όλο αυτό, τι είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι λογιστική πράξη. Ο κύριος Ρέγκλιν δεν είναι εκλεγμένος από κάπου. Όχι, είναι επικεφαλής ενός τεχνοκρατικού μηχανισμού. Του πρωθυπουργού. Όμως. Προσέξτε, γιατί χάνετε λίγο την ουσία. Θα κάνετε ό,τι ρωτήσεις θέλετε. Όχι, αλλά ξέρετε ότι εγώ είμαι ανοιχτός. Αλλά ο κύριος Ρέγκλιν μιλάει εξ ονόματος του ευρωπαϊκού δουνουτού, να το πούμε έτσι, ενός συγκεκριμένου μηχανισμού. Δεν είναι εκλεγμένος. Δεν έχει κάποια εντολή, ναι, και σίγουρα μπαίνει πλέον στην ουσία της πολιτικής. Και τι επιχειρεί, σου λέει εδώ πρέπει να τους πείσουμε ότι όλοι είναι ίδιο. Όχι, δεν έχετε θέλει δίκιο. Να ομογενοποιήσει τις πολιτικές δυνάμεις. Είναι αυτός. Γι' αυτό τους ενοχλεί. Είναι ο γενικός διευθυντής του ESM. Τι είναι, αυτό λέω, του Ευρωπαϊκού Δουνουτού. Δεν τους θέλετε. Όχι, δεν τους θέλουμε. Διώχτε τους. Σας απαντώ. Σας απαντώ ότι μιλάει ως πολιτικό πρόσωπο, διότι η στόχευση αυτών των δυνάμεων δεν είναι να εφαρμοστεί απλώς το πρόγραμμα, είναι να είναι συνεπής μισό λεπτό. Η κυβέρνηση με τις δεσμεύσεις. Το καταλάβαμε αυτό. Αλλά τους ενδιαφέρει να εμπεδωθεί μια ακραίως νεοφιλελεύθερη, πάλι ακραίως. Δεν πειράζει, ναι. Πολιτική. Μια ακραίως νεοφιλελεύθερη πολιτική και τους ενδιαφέρει να πείσουν περίπου ότι η πολιτική της λιτότητας είναι ένας μονόδρομος που δεν χωράει άλλη προσέγγιση. Μας θυμίζουν αυτά που ακούγαμε παλιά περί του τέλους της ιστορίας. Αυτό, είναι, αυτό γιατί είναι μια άκρος ιδεολογική και πολιτική στόχευση. Δεν συμφωνώ με το τέλος της ιστορίας εγώ, ούτε με αυτά. Αλλά όμως, ούτε το τέλος της πολιτικής, ούτε το τέλος των ιδεολογιών. Εγώ πιστεύω το εξής όμως. Ότι εδώ απέναντί μας, σαν Έλληνας, έχουμε ας πούμε ένα σύστημα. Τους δανειστές. Τι πάει να πει δεν είναι δική μας πολιτική. Αυτά που περάσατε εσείς δεν μπορούσε να τα περάσει ούτε με σφαίρες η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Αυτά, είναι που, επειδή, αυτά που περάσαμε επειδή, εμείς που είναι περάσατε πολύ πιο light, πολύ πιο ήπια δεν έχει σημασία από αυτά τα οποία πέρασε με βία, με ΜΑΤ. Τι με βία, με ΜΑΤ. Μα θυμόσαστε ήπια. Ότι ένα πλεόνασμα αυταρχισμού από το 10 τουλάχιστον μέχρι το 12 που υπήρξαν, όχι θέλω να πω δηλαδή, και μια ακραία πολιτική λιτότητας η οποία αποστέρισε από την ελληνική οικονομία το 25% του εισοδήματός τους. Το 25% του εισοδήματός τους. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε με καθαρά ποσοτικά κριτήρια, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προφανώς δεν ξεφεύγει από το να είναι μια πολιτική λιτότητας, αλλά σε σχέση, μιλάμε ποσοτικά κριτήρια, αν το συγκρίνει με αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός, πραγματικά όμως είναι πολύ χρόνια, πιο ήπια. Ένα λεπτό πολύ όμως, πιο ήπια. Να μ' αφήνετε να αυτό ρωτάω. Πιστοποιείται από τα ίδια τα νούμερα. Λοιπόν, η ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο, το 25% της απώλειας εσείς του ακαθάριστου εθνικού προϊόν, εσείς οι 13 ότι μειώσεις της συντάξης, η μείωση του κατώτατου μισθού δια νόμου στον ιδιωτικό τομέα, λεπτό, οι απολύσεις των σχολικών φυλάκων, η κακή των δημοτικών, αυτή, της δημοτικής αστυνομίας. Περιμένετε όμως, περιμένετε. Οι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείσανε. Όλα αυτά ως μεγέθη, μα δεν ανατρέψαμε εμείς. Συνεχίσατε μία πολιτική. Αλλά επειδή είπατε, επειδή συγκρίνατε, επειδή εγώ απαντάω με αυτά τα στοιχεία, επειδή είπατε ότι βάλατε το θέμα της σύγκρισης των δύο περιόδων. Όχι, και επαναλαμβάνω, μπορεί να μην ξεφεύγει από την λογική αυτή η πολιτική. Όχι, δεν έβαλα αυτό το ζήτημα. Συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αλλά δεν συγκρίνεται έβαλα με αυτά το ζήτημα, τα οποία έβαλα, ανοίξανε το δρόμο για την πολιτική έβαλα και με τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες του το ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Όπως παλιά τώρα στα αμφιθέατρα που... Ποια αμφιθέατρα, δεν είμαστε αμφιθέατρο. Όχι, άλλο λέω. Στο δροσερό στούντιο να πει τίποτα. Στο δροσερό στούντιο του έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί. Και έχουμε κάνει και διαδραστική συνέντευξη, μία από τις πρώτες που έγινε πριν από μερικά χρόνια, αν και θυμάστε. Να την κάνουμε. Να την ξανακάνουμε, ναι. Λοιπόν, στο New Post. Στο New Post την είχαμε κάνει, ναι. Με κάμερες, τα λοιπά. Πάει καλά. Πάει καλά. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για λιτότητα καταρχάς.
Πριν από ένα λεπτό. Το επανέλαβα. Μιλήσατε για λιτότητα. Που λέω, σημαίνει. Μην μου λέτε τώρα και το λέτε στον ελληνικό λαό, παιδιά, είναι η δική μας πολιτική, αυτή είναι κάποιου άλλου. Τότε εσείς τι παριστάνετε. Είσαστε δηλαδή οι μαριονέτες που κινούν τα νήματα οι Ευρωπαίοι και ασκείτε μια πολιτική που δεν τη θέλετε προς Θεού, αλλά από εκεί και πέρα την ασκείτε γιατί σας την επιβάλλει κάποιος. Έχω ακούσει κατά καιρούς, τα έχω σημειώσει. Έχω ακούσει για, που υποστηρίζουν πάρα πολύ και λένε, μιλάτε για εκβιασμούς, μιλάτε για, με τον πιστόλι στο κρόταφο, μιλάτε για χίλια δυο πράγματα, τα οποία όμως, ή τα θέλετε ή δεν τα θέλετε κύριε Υπουργέ. Εάν δεν σας κάνει αυτή η συμφωνία, εάν δεν σας κάνουν αυτοί οι συνεταίροι που έχουμε, γιατί δεν τους διώχνετε. Γιατί δεν το αλλάζετε το σκηνικό. Γιατί υπόκειστε σε αυτή τη διαδικασία μιας καθαρά οπορτουνίστικης λύσης. Οι ποσοτικές συσσωρεύσεις των 2,5 ετών φέρανε μια ποιοτική αλλαγή στο κόμμα σας. Η εξουσία ήταν ο απόλυτος ιδεολογικός σας αποχυμωτής, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Είναι ή δεν είναι έτσι. Βάλατε το ερώτημα. Αφού, με βάση αυτά που μου είπατε. Βάλατε το ερώτημα. Ναι, για να μην το κάνουμε όπως το κύριο Αυτιά που μιλάει. Όχι, 18 όχι, όχι. Λεφτά εκεί. Εγώ και 8, δεν μιλάω. Και 8. Άμα μετρήσουμε, με έχετε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν με αφήνετε λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριο Αυτιά, λέμε το λέμε χαριτολογώντας. Ναι, χαριτολογώντας. Γρήγορα κάνει τη δουλειά του σωστά. Νομίζω ότι προσπάθησα και πριν να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και να απαντήσω σε μια πραγματική αντίφαση η οποία διατρέχει αυτή την κυβέρνηση. Μα πιστεύω ότι πείθει αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Τον άνθρωπο που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη. Αυτό θα το κρίνει, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Και εσείς βέβαια ως δημοσιογράφος, αλλά εκφράζοντας την άποψή σας. Όχι την άποψή μου. Αλλά την άποψή σας λέω ως δημοσιογράφος και ο ελληνικός λαός ως κριτής όλων μας. Και κυρίως των πολιτικών δυνάμεων. Ναι. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Τι θα έπρεπε να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση τότε, το καλοκαίρι του 2015, να επιλέξει μία τυφλή σύγκρουση και να υλοποιήσει το σχέδιο Σόιμπλε που ήθελε να την πετάξει και που δεν ξέρω εάν έχει φύγει και πάνω από το τραπέζι. Δεν έχει τώρα φύγει που το μιλάμε, δεν που ήθελε να την πετάξει έξω από την, Ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν καλύτερο. Όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τα γεωστρατηγικά. Και για τα γεωστρατηγικά. Ποιος έφτασε στα σημεία εκεί. Ο κύριος Βαρουφάκης, βέβαια. Ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Ο Καραμαλής, όλοι σύμφωνοι. Όλοι προηγούμενοι. Εγώ σας λέω ότι όλοι φτάνουν. Αυτοί φτάσανε. Με συγχωρείτε. Είναι αυτοί που τρώγανε με 10 μασέλες. Ναι, ήταν λεπτό. Αυτοί που υπερχρεώσαν τη χώρα. Όχι, αυτό είναι. Εμείς την χρεώσαμε τη χώρα. Είναι πολύ αφοριστικό. Εμείς την χρεώσαμε τη χώρα. Αφοριστικό αυτό. Πόσο στήχησε το ελληνικό μετρό. Είναι αφοριστικό. Το ελληνικό μετρό στην Αθήνα πόσο στήχησε. Γιατί στήχησε 5 φορές παραπάνω από ό,τι στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ποιος έκλεψε. Να τον βάλετε φυλακή. Βέβαια, γιατί μας το λέτε. Δεν έχετε δει, δεν έχετε δει τις διάφορες, δεν έχετε δει τις εκσταστικές που γίνονται. Τι εκσταστικές γίνονται. Οι οποίες αναδεικνύουν νομικές και πολιτικές ευθύνες. Μόνο ο Άκης Χατζόπουλος πήγε φυλακή. Και πολιτικές ευθύνες. Και πέντε δικοί του βεβαίως, από την κυβέρνηση Σιμίτη. Αυτή πήγανε. Διότι το σύστημα φροντίζει να σβήνει και τα ίχνη του. Μα τώρα το σύστημα σβήνει τα ίχνη του. Αυτή είναι κλέφτες. Μα τώρα δεν γίνεται ζήτηση έτσι. Και παρόλα αυτά. Και παρόλα αυτά, παρόλο ότι γίνονται προσπάθειες για να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα, αυτό το σύστημα το παλαιό έχει και έναν άλλο σύμμαχο. Ναι. Αυτούς οι οποίοι νυχθημερών προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Σύμφωνοι. Και είναι η συνωμοταξία της ενημέρωσης, της κυρίαρχης ενημέρωσης. Ναι. Με πρώτο πάλι και κύριο. Εμισθέμε. Εσείς μην μου πείτε ότι. Πάλι εμισθέμε. Μην μου πείτε λοιπόν ότι όλοι, ότι όλοι οι συνάδελφοι. Στη δημοκρατία, όλοι τι θέλει λέει ο καθένας. Βεβαίως ότι θέλει ο καθένας. Θα του πω, άρα και εγώ θα λέω ότι θέλω. Σαφώς. Μαλί μου. Έτσι δεν είναι. Με αυτό όταν λέω ότι θέλει ο καθένας. Μην μου πείτε λοιπόν. Πιάστε κάτω και δείτε τι διάφορες φυλάδες. Για να μην μιλάμε και δύο μαζί. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια εξεταστική για την υγεία. Και ακούω και διαβάζω δημοσιεύματα πάρα πολλά για αποκαλύψεις κτλ. Ωραία. Εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ αυτό που αποκαλύπτεται κάθε φορά στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν είμαι εκεί πέρα. Οφείλω να πιστέψω και το ρεπορτάζ και όλα αυτά που λέγονται και από εφημερίδες που δεν είναι αντίθετοι στον πολιτικό σας χώρο. Από αυτούς που θα μόλις τελειώσει αυτή η εξεταστική, θα πάνε φυλακοί κάποιοι. Δηλαδή, μήπως έχουν παραγραφεί κάποια δικαιώματα και γίνονται εξεταστικές, όχι μόνο από εσάς, αλλά γενικότερα. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Για το Θεαθήνε. Αυτό θα το κρίνει τότε η δικαιοσύνη. Τότε γιατί τους λέτε κλέφτες. Και ευτυχώς είμαστε ακόμα σε ένα πολίτευμα που υπάρχει. Όχι, πολιτικές ευθύνες μιλάω. Ένσταση. Πολιτικές ευθύνες εκ του αποτελέσματος. Πολιτικές ευθύνες, εντάξει, μπορεί να τις αποδώσετε. Και αυτές τις πολιτικές ευθύνες πρώτα απ' όλα τις απέδωσε. Μισό λεπτό. Αν λέτε κλέφτη, μίλησα για πολιτικές ευθύνες και ονόμασα τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Ναι. Και κριθήκαν αυτοί. Αυτή είναι πολιτική ευθύνη. Έχει κριθεί κριθήκαν αυτοί. Έχουν κριθεί αυτοί οι πρωθυπουργοί. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν το θράσος εδώ απέναντι να μαζεύονται. Και αναφέρομαι στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και με αλαζονία που θυμίζει την εποχή που ήταν επί των ημερών τους, βγαίνουν χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, κάνουν ένα reunion. Ναι. Ένα reunion του παλιού.
Για τον Βαρουφάκη. Σε τι πράγμα. Για την περίοδο που τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Σε τι πράγμα. Εμείς ήταν μια σταπάτη αυτό και την πατήσαμε. Άρα τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει στοιχεία αυτοκριτικής αυτό που τώρα προσήπατε. Δεν μου δικαιολογεί τίποτα. Ακούσατε ποτέ τον κύριο Βενιζέλο χθες να πει έστω ότι έσφαλα σε κάτι. Κυβερνάει πουθενά ο κύριος Βενιζέλος. Είναι τίποτα. Κυβέρνηση. Μα δεν είναι τίποτα. Και διέλυσα τα ταμεία, το ασφαλιστικό σύστημα, την χαριστική βολή. Ο ίδιος λέει άλλα. Δεν έχει σημασία όμως. Την έδωσε ο Βενιζέλος. Ναι ή όχι. Τον ακούσατε ποτέ. Χθες τον ακούσατε απέναντι. Αυτός ακούσατε τον κύριο Σημίτη να πει κάτι. Κύριο Σημίτης, ο πρωθυπουργός της δίθεν ισχυρής Ελλάδας. Για πηγαίνετε στις Ολυμπιακές. Και... απέναντι έχετε μερικές Ολυμπιακές καταστάσεις. Ναι, το ξέρετε. Ναι, πηγαίνετε στο Ταϊκβοντό. Για ρωτήστε, έχει άδεια. Ναι. Μπορεί αυτό το πράγμα να αξιοποιηθεί. Γιατί δεν φταίτε εσείς για την 90... αξιοποίηση των Ολυμπιακών να γίνει, το νομίζετε. Επαναλαμβάνω. Εσείς δεν φταίτε. Επειδή βρέθηκα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αφήστε τις κυβερνητικές θέσεις. Διαπίστωσα. Αφήστε ότι το 90% των ελληνικών πανεπιστημίων, το 90% των ελληνικών νοσοκομείων και η πλειοψηφία των Ολυμπιακών έργων ήταν αυθαίρετα έργα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα σήμερα υπάρχουν... να μην μπορούν να μπουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Διότι ένα κτίριο για να μπει. Δεν έχω δίκιο. Ακούστε τώρα, σας το λέω τώρα με τα λόγου γνώσεως. Δεν έχετε δίκιο από ποια έννοια. Λοιπόν, υπό την έννοια ότι μπορείτε αυτά, να τα νομοποιήσετε, να τα κάνετε σωστά και να προχωρήσετε. Γίνεται αυτή ένα η δουλειά. Γίνεται έχετε ευθύνη, αλλά καταλαβαίνετε, στελέχη σας έχουν ευθύνη για τη μη αξιοποίηση. Τις ατασταλίες δεκαετιών δεν μπορούμε σε συνθήκες δημοσιονομικής κατάρρευσης που δημιούργησαν οι προηγούμενοι από μία μέρα στην άλλη να τις θεραπεύσουμε. Αυτό δεν γίνεται όσο και μάγος να είσαι. Πάντως το PSI υποστηρίζεται στον προϋπολογισμό μου, λέει εδώ ένας φίλος, ότι διέσωσε τα ταμεία. Εγώ δεν θα κάνω, δεν θα κάνω πολιτικές, τέτοιου είδους οικονομικές αναλύσεις. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στο εξής. Είχαμε το θέμα της καθαριότητας. Θα ξανάρθουμε. Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα στα οικονομικά. Ενώ έχουμε θέματα, σας δείξω και ένα ρεπορτάζ. Να πάμε στα σκουπίδια. Έγινε. Εντάξει, αντέβρασαν οι εργαζόμενοι. Λογικό είναι, εφόσον υπεγράφει μια σύμβαση μαζί τους η οποία. Δεν έγινε αποδεκτή από το ηλεκτρικό συνέδριο, δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Αυτά τα ξεπεράσαμε αυτά. Ένα λεπτό. Τα μεταθέσαμε για το μέλλον. Λάθος κάνετε. Ένα λεπτό. Τώρα με αφήστε να ρωτήσω. Θα μιλάμε με γεγονότα, με γεγονότα. Έτσι και με ακριβή στοιχεία. Πήγατε ένα νόμο. Εγώ νομίζω στο ποιο νόμο πήγατε. Ένα λεπτό. Συγκεκριμένα πες. Ένα λεπτό. Εγώ νομίζω ότι στο ρεπορτάζ που είχα βγει εδώ από την εκπομπή του Γιώργου Καυτιά λίγο πριν μιλήσατε με τον συνδικαλιστή, ανέλησα πλήρως την έκανα ρεπορτάζ. Είχα τις πληροφορίες μου και ανέλησα ποιο είναι αυτό που θα κάνατε. Πολύ έκανα λάθος πουθενά. Στο για... τότε ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Όχι, σε αυτό που λέτε τώρα. Θα σας πω σε αυτό ποιο, που λέτε. Ποιο είναι το λάθος. Τους πάτε σε μία. Όχι σε αυτό που κάνετε. Λέω, για να λύσετε το πρόβλημα, τους λέτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα πάτε με αυτή τη διαδικασία, με ένα νόμο, για να μονιμοποιηθείτε και να σταματήσει. Όχι, όχι, αυτό όχι, όχι, είναι λάθος προσέγγιση. Μα, είναι λάθος προσέγγιση. Θα το προσεγγίσω όπως θέλετε εσείς τώρα. Μα δεν. Μα μισό λεπτό. Μιλάτε με τον υπεύθυνο υπουργό, ναι, ο οποίος έκανε όλες τις συνεννοήσεις. Μα αυτό δεν κάνατε. Μα μισό λεπτό. Και χρησιμοποιείτε φράσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να εγώ το είμαι πω... εδώ για να πω ακριβώς ναι, πώς είναι. Έλα, μου το δίνετε πω... αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ. Να δούμε τι έχει περάσει στον κόσμο. Μα τι έχει περάσει. Περάσει στον κόσμο εξαρτάται και από αυτούς οι οποίοι παραμορφώνουν τα στοιχεία και την πραγματικότητα. Αν κοιτάξετε Σάββατο και Κυριακή, τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την υπόθεση όλων των έγκριτων εντός εισαγωγικών εφημερίδων, θα δείτε ότι λένε τα πράγματα τα οποία δεν έχουν. Απέχουν παρασάγκας. Έχετε μόνο εσείς δίκιο. Όχι. Δεν δέχεστε την κριτική. Μισό λεπτό. Δεν δέχεστε την άλλη άποψη. Δημοκρατία δεν υπήρχε μια σύμβαση η οποία έλεγε 31 Δεκάτου του 17. Αυτό ήταν γνωστό. Την είχε υπογράψει ο Κατρούγκαλος. Είχε ξεκινήσει αυτή η δεν υπόθεση. Το ήξερε ο κ. Κατρούγκαλος αυτό. Έγκριτος νομικός και, όπως λέτε και εσείς για μας, έγκριτη δημοσιογράφη και τα αρέστα, ο έγκριτος νομικός και συνταγματολόγος δεν το ήξερε. Επαναλαμβάνω. Ρωτάω, το ήξερε ή δεν το ήξερε. Προφανώς για να γίνει αυτή η ρύθμιση, δεν υπολόγιζε ότι θα υπήρχε μια τέτοια απόφαση αυτά του ηλεκτρικού συνεδρίου. Πάμε παρακαλώ. Αλλά προσέξτε να δείτε. Έγινε αυτό. Το μονιμοποίηση δεν κατάλαβα που προκύπτει. Ότι το ΑΣΕΠ το θέλετε. Άλλο. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους μιλάω αυτή τη στιγμή. Για αυτούς μιλάω κι εγώ. Τι σημασία έχει. Το ΑΣΕΠ κάνει έναν ανοιχτό διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί όχι, να κατέβει. Όχι, δεν λέω να μονιμοποιήσετε αυτούς ακριβώς έτσι είναι. Όχι. Άρα, διαβάστε λοιπόν, και το μήνυμα που έχετε, γιατί κάποιοι μπορεί να σας θέτουν και ερωτήματα και είναι καλό αυτό. Άρα λοιπόν. Μισό λεπτό. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, είχαμε. Όχι, δεν λέω. Θέλετε να πω σε ένα λεπτό. Δεν αφήσω την ερώτηση. Το ερώτημα είναι το εξής. Τους λέτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς, με βάση τον νόμο και βάσει όλα αυτά, δεν μπορούμε να σας μονιμοποιήσουμε ή να κάνουμε καινούργιες συμβάσεις από αυτούς τους όρους και με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι ή όχι, μέχρι τώρα. Άρα, προτείνουμε.
να πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και να μας φέρουν οι δήμαρχοι της... Η ανάγκη αυτή υπάρχει ανεξαρτήτως του προβλήματος. Βεβαίως. Διότι για πρώτη φορά από το 2010 γίνεται διαγωνισμός θα σας δικαιώσει για να πληρωθούν αυτές οι θέσεις με μόνιμο τακτικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Θα σας δικαιώσει αυτό που θα πω και θα σας στενοχωρήσω, γιατί αν σας δικαιώνει κάποιος δημοσιογράφος, στενοχωριέστε εσείς. Λοιπόν, τώρα, τους λέτε, λοιπόν, θα πάμε μέσω ΑΣΕΠ. Άρα, το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού, κύριε Υπουργέ, θα βγει πέρα τον Γενάρη, το Μάρτι. Θέλει ένα οχτάμινο, οπωσδήποτε. Το αργότερο θα βγει. Το αργότερο, το Μάρτιο θα έχουμε και τα λοιπά. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι οι ίδιοι που είναι τώρα μέσα. Στο διαγωνισμό. Όχι. Τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Άμα ήταν όλοι οι ίδιοι, τότε τι διαγωνισμό θα ήταν αυτό. Άρα. Προσέξτε λοιπόν. Άρα. Εμείς προσπαθήσαμε. Δεν μεταθέσατε το πρόβλημα. Δεν του στολίσατε σε αυτού το πρόβλημα. Μα συγγνώμη. Μια παράταση του διαγωνισμού. Εσείς δηλαδή τι εισηγήσετε. Ότι επειδή υπήρξε μια σύμβαση, θα έπρεπε αυτομάτως όλοι να μονιμοποιηθούν. Είναι αυτό το οποίο κατέριψε το δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο τι είπε. Εγώ τι ότι με τις δύο παρατάσεις που κάνετε, ουσιαστικά πάτε να τους μονιμοποιήσετε. Αυτό είναι αντισταγματικό. Άρα λοιπόν, εμείς έπρεπε θα να λάβουμε. Στην απόφαση του δικαστήριου. Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν μου λέτε. Ταυτόχρονα τι λέμε. Ότι αυτοί όμως άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει μια επαρκή εργασιακή εμπειρία και άρα θα πρέπει να μοριοδοτηθούν για αυτή την εμπειρία. Πώς θα του πείσετε το ΑΣΕΠ να το κάνει αυτό. Μέσω της διάταξης του νόμου που υπήρξε αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό. Βεβαίως. Γιατί αν γίνουν ενστάσεις μετά και για τις υπόλοιπες ενστάσεις που υπάρχουν. Μισό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν αυξήσετε το όριο ηλικίας που τους υπο... Η καλή νομοθέτηση σημαίνει ότι δεν κάθεται ο υπουργός στο γραφείο του με τους συνεργάτες του και από το στομάχι του φτιάχνει μια ρύθμιση. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Συμβουλεύετε νομικούς. Ναι, συμβουλεύετε όλους τους θεσμούς. Αλλά πώς θα γίνει να το ΑΣΕΠ, ας πούμε, να αλλάξει τα δεδομένα, άρα, λοιπόν, επειδή το ζητάτε εσείς. Άρα, λοιπόν. Αλλάζετε το νόμο για τον ΑΣΕΠ, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Τότε τι κάνετε. Όχι, βέβαια. Πώς θα αλλάξει τα μόρια, πώς θα βάλει μόρια, πώς θα αλλάξει τα όρια ηλικίας. Συγγνώμη. Που τους υποσχεθήκατε. Πώς θα το γίνει αυτό. Έχουν υπάρξει προηγούμενα τέτοιου είδους. Το τελευταίο ήταν για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ. Ένας πολύ πετυχημένος θεσμός. Ναι. Όπου εκεί υπήρξε κάτι αντίστοιχο, μια αλλελογισμένη μοριοδότηση που αναγνωρίζει μια πραγματική εργασιακή εμπειρία. Αυτή τη μοριοδότηση δεν την έχουν μόνο συγκεκριμένοι συμβασιούχοι, έχουν και άλλοι που έχουν δουλέψει κατά καιρούς και που δεν ήταν στις τελευταίες συμβάσεις. Ακριβώς, ναι. Άλλωστε, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε και μια αντίληψη κοινωνικού αυτοματισμού. Δεν νομίζω ότι αν κάποιοι από τους νυν συμβασιούχους κριθούν ότι δεν έχουν τόσα μόρια όσο κάποιοι άλλοι, οι άλλοι που θα πάνε είναι πλουτοκράτες. Δεν είναι κανείς αυτό. Μην κολλάμε σε αυτά. Δεν είπαμε ότι οι άλλοι θα είναι πλουτοκράτες. Δεν πάει ο Ροζαμαζεύης το πίδι, γιατί είναι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, ας σταματήσουμε να παίζουμε με μια αντίληψη κοινωνικού αυτοματισμού. Εσείς όμως τους δημιουργήσατε τις προσδοκίες. Εάν τους βάλαμε όλους, μιλάτε για στρατείες κομματικών ημετέρων. Εγώ δεν μίλησα ποτέ, κύριε Σπουλέτη μου. Γιατί αυτοί είναι Έλληνες πολίτες. Εγώ φακέλους δεν έχω. Εγώ δεν απαντάω σε εσάς μόνο. Απαντάω και σε μια δημόσια κριτική. Εγώ φακέλους δεν κρατάω. Καήκανε, υποτίθεται, οι φάκελοι. Άρα, αν είναι κάποιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΑΝΕΛ, οτιδήποτε, με ενδιαφέρει. Είναι Έλληνα πολίτη. Τι παραπικομματικό στρατό. Δηλαδή, είναι Έλληνε πολίτε αυτοί που διορίζονται. Τι είναι δηλαδή. Κινέζοι και του φέρνει το η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟ και εσεί. Εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά γίνεται διαγωνισμό. Ναι ή όχι. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά από το 2010 γίνεται διαγωνισμό για μόνιμο προσωπικό μέσα από διάβλητε διαδικασίε. Για πόσα άτομα. Όσα προσδιοριστούν. Και αν μπορούν να τα πληρώσουν οι Δήμοι. Το έχετε πει αυτό. Αφήστε να. Πέστε τα εσείς. Ορίστε, αφήνω, ορίστε. Πέστε τα εσείς και εγώ μετά θα κάνω τις ερωτήσεις. Όχι, ο Δήμος. Μα δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω. Θα τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Όχι, όχι. Να τα απαντήσετε εσείς. Μαζί δεν τα κάνουμε. Εγώ ρωτάω. Οι Δήμοι θα σας κάνουν προτάσεις και θα πούνε. Μέχρι στιγμής. Θέλουμε 50. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει προτάσεις για 2.500 άτομα. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ακριβώς. Τους λέμε λοιπόν. Επικαιροποιήστε τους οργανισμούς σας και αν θέλετε παραπάνω προσωπικό, μέχρι τέλος Ιουλίου καταθέστε εκ νέου τα νέα λίστα. Νέα λίστα. Μάλιστα, κάποιοι Δήμοι δεν έχουν καταθέσει καθόλου. Ναι, εάν χρειάζονται. Θα πρέπει. Έτσι. Εάν χρειάζονται. Και αν μα ούτως ή άλλως θα συμβαίνει και αυτό. Και αν μπορούν να τους πληρώσουν. Η σχέση που διέπει αυτές τις υπηρεσίες είναι μια ανταποδοτική σχέση. Δηλαδή, τι έσοδα έχει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες μέσω του λογαριασμού του ρεύματος. Με βάση αυτό το νούμερο θα πρέπει να έχει και τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Δεν τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δεν τα πληρώνουν οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Είπαν ψέματα η πλειοψηφία των συναδέλφων σας όταν μίλησε για νέες
επιβαρύνσεις. Σήμερα υπάρχει εφημερίδα και λέει βάζουν κάλους, τάζουν περισσότερους και θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Είναι ψεύτες. Μα είπα αυτό εγώ. Είναι ψεύτες. Το λέω να τα ακούσει ο ελληνικός λαός τα ψέματα που αναπαράγονται και από αυτό το κανάλι. Τι είπατε. Και από αυτό. Τι είπατε όμως. Από την προπαγάνδα που γίνεται και από αυτό το κανάλι. Δεν κάνει κανείς προπαγάνδα. Εγώ σας πω το εξής. Σας ρωτάω ευθέως. Εάν ένας δήμος πράγματι χρειάζεται 15 οδοκαθαριστές. Τους χρειάζεται, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή. Ωραία. Οι άνθρωποι αλλιώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά δεν έχει να πληρώσει. Γιατί δεν βγαίνει το ταμείο. Άρα δεν θα τους πάρει. Μισό λεπτό τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Ελάτε να δούμε. Ελάτε να όχι, δούμε ελάτε τώρα. Να δούμε. Θα τους πάρει ή δεν θα τους πάρει, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, αυτό. Δεν μιλάμε για 10.000 ανθρώπους, μιλάμε για 6.100. Εγώ σας είπα για 10. 10.000 ανθρώπους δεν υπάρχουν. Όχι, 10 ανθρώπους θέλει να πάρει ο Δήμος τάδε. Αλλά τα λεφτά. Αφού μου λέτε είναι τα ανταποδοτικά και εγώ το πιστεύω ότι είναι έτσι και έτσι πρέπει να είναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αλλά δεν θα φτάνει τα λεφτά. Τι θα κάνει αυτός ο Δήμαρχος. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να πάμε στο διάλειμμα για να σας αφήσω μετά. Όχι, όχι, σε αυτό να το τελειώσουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Ούτως ή άλλως, ποιος τους πλήρωνε αυτούς τώρα. Ε? Αυτοί πληρωνόντουσαν. Ποιος τους πλήρωνε. Πληρωνόντουσαν. Από τι. Εντάξει. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά. Δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά γιατί αυτοί ήταν συμβασιούχοι που πέρανε λίγα. Λάθος κάνεις. Άμα πάνε τώρα με κανονικούς μισθούς και κανονικό μεροκάματο δεν υπάρχουν, είναι αλλιώς. Δεν είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Δεν είναι, είναι πόσοι είναι. Λάθος κάνετε. Και 10.000 άρα λοιπόν πληρωνόντουσαν. Αλλά προσέξτε, μην κάνετε το λάθος να ταυτίζετε το συνολικό αριθμό των συμβασιούχων όχι, δεν το με των μονίμων. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχει και εποχικότητα. Από ποιο μέρος είστε εσείς, ποιο μέρος είστε εσείς. Εγώ είμαι από την Κάτω Αχαγιά. Όχι, από την Πάτρα είμαι εγώ. Λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν υπάρχουν παραθεριστικοί δήμοι όπου ο πληθυσμός τους εικοσαπλασιάζεται. Αυτοί έχουν άλλες ανάγκες σε προσωπικό. Άρα παίρνουν εποχιακό προσωπικό. Είναι λογικό ότι οι συμβασιούχοι ως συνολικό νούμερο θα είναι παραπάνω από τους μονίμους. Αυτή η σχέση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θα υπάρχει και εδώ. Όλα καλά. Εσείς δηλαδή. Τι ισχυρίζεστε δηλαδή, λοιπόν. Τώρα εγώ αυτοί που φωνάζουν έχουν άδικο σε όλα. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Μα τότε. Και εμείς, αυτοί εμείς μάλιστα τους εξασφαλίσαμε. Εμείς μάλιστα με τη λύση που τους εξασφαλίσαμε, ενώ γνωρίζανε ότι 31 το δεκάτου θα τέλειωνε η σύμβασή τους, τους δώσαμε και 3 μήνες παραπάνω. Και δικαίωμα να υπάρχουν σε έναν διαγωνισμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βγαίνουμε καλύτερα από αυτή την κρίση που υπήρξε και ταλαιπώρησε τον κόσμο από ότι όταν μπήκαμε. Πάντως και αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση. Φεβρουάριο. Το πιστώνεται η κυβέρνηση. Εντάξει, εσείς πολιτικός διότι για πρώτη φορά από το 2010 λοιπόν μπαίνουν οι όροι για να διαμορφωθεί ένα σταθερό καθεστώς στην υπόθεση της καθαριότητας. Το Φεβρουάριο. Είχατε πει ότι θα τακτοποιηθούν οι συμβασιούχοι όλοι. Υπάρχει το κοινωνικό, δεν θέλω να το παίξουμε. Δεν είναι αληθές ούτε αυτό. Ούτε αληθό. Ούτε αυτό είναι. Και σας παραπέμπω στα πρακτικά της Βουλής και σε όλες τις συνεντεύξεις. Είναι άλλο οι συμβασιούχοι οι συγκεκριμένοι και εγώ μίλησα για τις δεκάδες άλλους συμβασιούχους που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Για όλους μιλάω. Οπουδήποτε. Μιλάω. Όχι. Στη Βουλή έχω πει το εξής. Για 30.000 στη Βουλή σε ερώτηση ποτέ της Νέας Δημοκρατίας είχα πει από πού προέκυψε. Υπάρχει όχι, βίντεο. Υπάρχει βίντεο πει, αν θέλετε, ναι, μπορεί να πάτε και στη σελίδα μου στο Facebook, θα το ναι, δείτε. Ναι. Όπου λέω στη Βουλή σε ερώτηση απευθυνόμενος προς συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πού το είδατε αυτό το 30.000. 30.000 είπα ότι είναι μια δεξαμενή συμβασιούχων. Κάποιοι από αυτούς. Το είπατε το 30.000. Μα το όχι όμως ότι αυτοί όλοι θα γίνουν ξαφνικά αορίστου χρόνου. Αλλά το αντίθετο ακριβώς είπα. Ότι κάποιες από ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να δούμε αυτοί που είναι 15 χρόνια, ναι, που είναι 11 άλλο, χρόνια, 12 είναι χρόνια. Αυτούς που το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τους είχαν πολιτικούς ομήρους. Τους είχαν εκλογική πελατεία. Μα και ο Κατρούγκαλος είχε πολιτικούς ομήρους. Καλά τώρα. Όταν μπερδεύουμε έκανε τώρα τη Λάρισα με τις χαρτοπετσέτες. Όχι, δεν μπερδεύουμε καμία Λάρισα με χαρτοπετσέτες. Ο Κατρούγκαλος θα μπερδεύσει. Λέμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις που έχουν πάρα πολλά χρόνια και δουλεύουν στη λυρική σκηνή, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, στο βοήθεια το σπίτι, στην φροντίδα των ηλικιωμένων, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτούς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και να τους εντάξουμε σε ένα καθεστώς αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία ότι δεν είναι συμβασιούχοι. Ναι. Και εδώ έχουμε κάνει το σφάλμα της κατάχρησης της έννοιας της σύμβασης. Ναι. Άρα θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε την πραγματική τους εργασιακή για τα κανάλια, σχέση. Για τα κανάλια και εσείς όπως θέλετε τα λέτε. Καλά. Τη μία είναι 30.000. Δεν το είπα το 30.000. Εγώ τώρα το είπατε. Ότι είναι 30.000 συμβασιούχοι. Οι συμβασιούχοι είναι πολύ παραπάνω με αυτούς που χρηματοδοτούν. Η δεξαμενή που θέλετε να. Λέμε από τη δεξαμενή που θα πρέπει. Για να περάσει η δεξαμενή αναφορά.
Ναι. Αλλά όχι ότι είπαμε όλοι. Εσείς πριν από λίγο είπατε, αναμασώντας και αναπαράγοντας μια αδιασταύρωτη είδηση, ότι εγώ έχω πει ότι θα γίνουν 30.000 αορίστου. Και λέω, δεν ξέρω, μάλιστα καλό τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι, αυτό το έχω διάβασα, πει και προς τον κύριο Βορύδη και προς τις άλλες δυνάμεις. Ναι. Ελάτε κάτω σε διακομματικό επίπεδο. Άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά χρόνια και αν μπήκανε. Δεν ξέρω μέσα από ποιες διαδικασίες. Δεν ήταν η κυβέρνησή μας τα πράγματα. Ελάτε να δούμε τα κριτήρια. Εσείς το λύσατε, δηλαδή, το πρόβλημα των συμβάσεων τώρα. Αυτό πάμε να κάνουμε. Δεν το λύνετε έτσι. Αυτό πάμε να κάνουμε. Κάναμε ένα βήμα στην καθαριότητα και θα το ολοκληρώσουμε και στους υπόλοιπους τομείς. Άρα, τι λέτε τώρα, βλέπετε λοιπόν ότι το λέτε και έτσι, το λέτε κι αλλιώς. Τώρα, τι μου λέτε, ότι και στους υπόλοιπους συμβασιούχους που υπάρχουν με τα κριτήρια που θέσατε προηγουμένως. Αυτό δεν είπατε. Τι γλώσσα μιλάτε? Εγώ, ελληνικά. Ελληνικά, πατρινά, διάλεκτο. Σας λέω λοιπόν ότι θα βρούμε κριτήρια. Αυτό λέω κι εγώ. Άρα. Άρα τι, κακό είναι αυτό. Καλό διαφωνείτε. Είναι. Άρα το λέτε αυτό. Διαφωνείτε με αυτό να το πράγμα. Πείτε σε αυτούς που ακούνε. Διαφωνείτε τώρα με αυτό το πράγμα. Εγώ να διαφωνώ. Μα εγώ το έχω πει πολύ περισσότερο. Εγώ συναντιέμαι με εργαζόμενους, με σωματεία. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Είμαι από τους υπουργούς που βλέπω τον κόσμο. Ναι, εντάξει. Που δεν τους βλέπουν, ούτε τους προσεγγίζω μέσα από ψεύτικα ρεπορτάζ. Άρα είναι. Τους βλέπω face to face. Άρα υπάρχουν κάποιοι με ψεύτικα ρεπορτάζ υπουργοί? Όχι. Και δεν βλέπουν κάποιοι δημοσιογράφοι πάντα. Ναι. Εμείς θέμε πάντα. Λοιπόν, η δημοκρατία λειτουργεί όταν ο τύπος είναι ελεύθερος, κύριε Σκουλέτη, και το ξέρετε πολύ σωστό καλύτερα αυτό, από μένα. Και όχι κατευθυνόμενος. Τώρα μη σκουλέτε. Και όχι στην υπηρεσία βλέπετε επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα λεπτό. Και όχι στην υπηρεσία επιχειρηματικών συμφερόντων. Βεβαίως, σωστά το λέτε. Αλλά θα σας πω το άλλωστε, δεν είχε πει από τη δικιά μας παράταξη κάποιος για ταβαντζίδες. Ναι, ο Καραμαλής το είπε. Του οποίου μάλιστα είστε και φίλα προσκύμενο. Φίλο του είπε. Προσκύμενο ιδεολογία είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη με τον κύριο Σκουρλέτη και να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί θέλει να μεταθέσει λίγο αργότερα τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχει κάποιο πολιτικό λόγο, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και πολύ σοβαρός, αλλά και τι γίνεται με την οικονομία γενικότερα. Σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.